Καλησπέρα κυρία Δανδελιά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα Μαρία, χρόνια πολλά καταρχήν ευχηθώ. Ευχαριστώ. Να πω να είσαι ευτυχισμένη, χαρούμενη και χαμογελαστή όπως ξέρουμε όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ καλές μου φίλες και για την έκπληξη που μου κάνατε με την καταπληκτική αυτή τούρτα που ήδη την έχουμε τσακίσει και φυσικά για την επιλογή των κεριών επάνω. Ήταν πάρα πολύ εύστοχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει, γιατί... μιλάμε στον ελληνικό, Εννοείται. Μην υποκρινόμαστε στο ελληνικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Εδώ μια τούρτα μοιραστήκαμε. Έτσι. Ιωάννα, εγώ ξέρεις αυτές τις ημέρες, τις παγκόσμιες, πανελλήνιες, γενικώς ημέρα μάνας, ημέρα γυναίκας κτλ. Όχι τις απεχθάνομαι, δεν μπορώ να πω τις απεχθάνομαι, είναι πολύ χοντρό. Αλλά δεν με συγκινούν, γιατί δεν με ενδιαφέρει μόνο μία μέρα το χρόνο να θυμάσαι να σέβεσαι ό,τι και αν είναι αυτό το οποίο τιμάται. Δηλαδή θέλω κάθε μέρα να υπάρχει σεβασμός σε αυτό που έχει οριστεί απλά μία μέρα να συμβαίνει. Συμφωνώ, αλλά ξέρεις τι, ας δούμε αυτές τις μέρες σαν μία αφορμή για να μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε πράγματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε όλο το χρόνο. Σωστά. Αυτή είναι και η αφορμή λοιπόν που δόθηκε στις εκδόσεις Νίκας για να προχωρήσει σε αυτή τη δράση. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ τυχερή θεωρώ που επέλεξαν εμένα από εδώ από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη για να με καλέσουν σε αυτή τη δράση, να μου ζητήσουν να αναλάβω την οργάνωση αυτής της δράσης σε 5 πόλεις ουσιαστικά. Και να έρθω σε επαφή με τόσο με τέτοιους ανθρώπους, με τόσο ευαισθητοποιημένους ανθρώπους πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό και σημαντικό θέμα. Να πω ότι την ευθύνη όλων όσων θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε έχει η Στέβη Τσούτσι. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα με την έννοια του ωραίου ανθρώπου, όπως καταλαβαίνεις και εσύ Μαρία. Καλά, δεν νομίζω ότι κάτι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε, μόνο αυτό. Καλά, γιατί... είναι και ωραία γυναίκα. Αλλά κοίταξε να δεις τι γίνεται. Αφορμή να πούμε μερικά σημαντικά πράγματα. Η εξωτερική εμφάνιση είναι μία εμφάνιση, είναι κάτι φθαρτό. Συμφωνώ. Η ομορφιά του ανθρώπου κρύβεται στη συμπεριφορά του, στην ψυχή του, στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους άλλους ανθρώπους. Όλα τα άλλα είναι τυχαία, είναι δανεικά. Δεν πάνε να είσαι καλύτερη κούκλα. Καταρχάς, βγαίνεις έξω, συμβαίνει ένα ατύχημα. Και το έχουμε δει και με την υπόθεση Βιτριόλη, ας πούμε. Ναι, ναι, έτσι. Που η κοπέλα ήταν μια κούκλα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άλλαξε η εξωτερική της εμφάνιση. Και η ζωή της όλη. Και η ζωή της όλη, φυσικά. Αλλά επειδή λέμε πολλές φορές, ειδικά κάνοντας τη φυλετική διάκριση, είναι κούκλα. Mm-hmm. Εκεί είναι το κουκλίστικο. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι οι γυναίκες παλεύουν με την εικόνα της εμφάνισης τους χρόνια τώρα και θα συνεχίσουν πιστεύω να παλεύουν, γιατί ένα από τα διακριτικά χαρακτηριστικά της γυναικείας παρουσίας είναι η εμφάνιση σε εισαγωγικά που την κάνει να ξεχωρίζει σε ένα χώρο, ειδικά όταν είναι μια ωραία παρουσία εντυπωσιακή. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι στην περίοδο που διανύουμε έχουμε καταλήξει να μετράνουμε νούμερα. Εμένα αυτό με θλίβει από το πρωί που ακούω συνέχεια να αρχίσουν να έρχονται στο φως πάλι στατιστικές εν ώψη της παγκόσμιας αυτής ημέρας, όπου συζητάμε αν είχαμε 20 γυναικοκτονίες, αν είχαμε 30, αν πρέπει να ονομάζουμε τον όρο γυναικοκτονία, αν έχουμε πατριαρχία ή δεν έχουμε, δηλαδή πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι αυτονόητα. Μαρία, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν μπορούμε να σταθούμε στο να καθίσουμε να μετράμε ή να καθίσουμε να δηλύσουμε τον κόνοπα για να συζητάμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Το θέμα είναι τι κάνουμε για να δώσουμε φωνή στις γυναίκες, για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούν κάποια πράγματα. Και αν θέλουν να τα πούν αυτά, πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι πρέπει να βρουν αυτό το θάρρος και έχουν κάπου να ακουμπήσουν. Έχουν κάπου να απλώσουν το χέρι τους και να το πιάσει κάποιος, να τις τραβήξει από εκεί που είναι και να τις βοηθήσει. Γιατί ξέρεις, το σημαντικό είναι ότι προσπερνάμε τέτοια γεγονότα. Τα αντιλαμβανόμαστε όταν πλέον βρεθούν μπροστά μας και γίνουν είδηση. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε, είχαν ακούσει οι γείτονες τι γινόταν όλο αυτό το διάστημα. Μα οι μαρτυρίες εκ των υστέρων είναι τόσες πολλές που τι να το κάνεις. Είναι αυτό που φωνάζουμε, ότι. Η κλειδαρότρυπα, κάντε τη, χρησιμοποιείτε την κλειδαρότρυπα, χρησιμοποιήστε την, αλλά όχι για να κουτσομπολέψετε και να μείνει εκεί. Ό,τι ακούτε, ό,τι βλέπετε, ό,τι διαισθάνεστε, πάρτε ένα τηλέφωνο. Πείτε, εδώ δίπλα κάτι δεν πάει καλά, στο διπλανό διαμέρισμα ακούγονται φωνές, έρχεται ένας παλαβός και απειλεί ότι θα την κάψει ζωντανή. Ή έστω χτυπήστε την πόρτα και πείτε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι δεν είσαι μόνος σου. Ναι. Δηλαδή,
θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι και όλοι εμείς δυνητικά, ως γυναίκες και ως άντρες και ως παιδιά, δηλαδή ως άνθρωποι γενικότερα, κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε σε μια άσχημη κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, δεν μπορούμε οι ίδιοι να φύγουμε, είμαστε εγκλωβισμένοι συναισθηματικά, είμαστε εγκλωβισμένοι με άλλους τρόπους. Πρέπει να δίνουμε αυτή την ευκαιρία, δεν μπορούμε να προσπερνάμε καταστάσεις. Εδώ μου έχει τύχει να προσπερνάμε καταστάσεις στο δρόμο, όπου βλέπουμε εμφανώς ότι γυναίκες ή κοπέλες δέχονται μια παρενόχληση ή κάποιος τις ενοχλεί, και παρόλα αυτά ο άνθρωπος συνεχίζει, ο καθένας από εμάς συνεχίζει και φεύγει και προσπερνάει και συνεχίζει τη ζωή του. Αυτό είναι τραγικό. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι θέλουμε μέσα από αυτή τη δράση, και εγώ συγχαίρω τις εκδόσεις Νίκας και τη Στέβη, η οποία έγραψε όλα τα κείμενα από την αρχή, είναι πρωτότυπα κείμενα που έχουν γραφτεί για αυτή τη δράση, για να δώσει φωνή στις γυναίκες, για να ακούσουν όλοι όσοι θα μαζευτούμε εκείνη τη μέρα, μέσα από λόγια και μουσική, τι θα μπορούσαν να πούν αυτές οι γυναίκες για αυτά που βιώνουν, ή τι θα μπορούσαν να πούν για τους ρόλους τους οποίους πολλές φορές τους αναγνωρίζουμε. Φέτος το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας αυτής είναι το break the bias, δηλαδή σπάστε την προκατάληψη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε συνηθίσει να ακούμε φράσεις ότι η Μαρία Σαμολαδά είναι πολύ ωραία γυναίκα, οπότε πώς να μην είναι δημοσιογράφος. Το ότι η Μαρία Σαμολαδά ασχολείται με αυτό το επάγγελμα πάρα πολλά χρόνια και το ότι ξέρει πάρα πολλά πράγματα ή έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα, δεν μετράει στην καταχώρηση αυτή που κάνουμε αυτών των ανθρώπων, στην πόσο κατηγοριοποίηση. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και για μένα, ας πούμε, θα μπορούσε κάποιος να πει «Α, εντάξει, η Ιωάννα Δανδέλια, είναι μια δυναμική γυναίκα και είναι και σε αυτή τη θέση, άρα γιατί να μην κάνει και αυτό, είναι γιατί να μην κάνει και το άλλο». Ζούμε, έχουμε μάθει να ζούμε μέσα από την ειδονοβλεψία και την προκατάληψη. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το πράγμα και είναι άσχημο. Είναι άσχημο. Έχει υιοθετήσει η κοινωνία μας αυτά τα χαρακτηριστικά και τα περνάμε και στα νέα παιδιά που αύριο μεθαύριο γίνονται άντρες, που θα συναντήσουν μια γυναίκα, που θα συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο, που θα την απαξιώσουν για κάποιο ρόλο. Είτε αυτός θα είναι ο ρόλος της μάνας, είτε αυτός θα είναι ο ρόλος της γυναίκας, είτε αυτός θα είναι ο ρόλος της συναδέλφου. Και δυστυχώς δεν θα έχουμε φτάσει ποτέ στο σημείο να τους έχουμε προειδοποιήσει πριν προβούν σε αυτή τη συμπεριφορά. Τι ωραία τα λες. Μα γι' αυτό είναι φίλοι μου, καταλάβατε κυρίες και κύριοι. Η Ιωάννα Δανδέλια, πες μου τώρα για την εκδήλωση Τσακ Μπαμ, γιατί πρέπει να κλείσω λοιπόν, αμέσως. Στο Καφό 2, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Καφό 2 Ελληνικό. Ποιανό απογεύματος, ποιανής μέρας. Της 3ης 8 Μαρτίου. Α, της ίδιας μέρας. Της ίδιας ημέρας, ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη. 11-12 θα πάμε στη Λάρισα και στο Βόλο, να μας περιμένει η Λάρισα και ο Βόλος. Πρόδρομε, ακούς, 11 και 12. 19 θα είμαστε στο βιβλιοπωλείο Ζάτοπεξ στην Αθήνα. Θα βρεθούμε στην πρωτεύουσα και σου έχω έκπληξη. 20-21 θα είμαστε στη Μυτιλίνη. Γιατί... Είναι κανένα από αυτό Σαββατοκύριακο να μπορέσω να έρθω. 19 τι είναι? 19 είναι Σάββατο. Αθήνα. Γεια σου, Ιωάννα Δανδέλια. Κυριακή είναι Μυτιλίνη. Πάμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πολύ. Γιατί τέτοιες δράσεις πρέπει να γίνονται. Να μιλάμε, να επικοινωνούμε, αλλά να καταλαβαίνουμε γιατί και τι λέμε και ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα. Σε περιμένουμε μαζί μας. Αθήνα, έρχομαι 19.